Γεια σας. Είμαι η Ελένη και αυτά είναι τα άστρο σας. Θέμα, αστροφυσικός. Τι είναι ένας αστροφυσικός τέλος πάντων? Γεια σας, είμαστε από το κανάλι του YouTube Rogue Astrophysics και θέλω να σε ρωτήσω τι θεωρείς ότι είναι ο αστροφυσικός. Τι είναι, κύριε μου αστροφυσικός, θα μου πείτε? Τον άσπρο. Δηλαδή τι κάνει? Κάνει φυσική με τα άστρα, ρε φίλε, τι κάνει? Δηλαδή τα βάζει εκεί πέρα, τα κοιτάζει. Ναι. Και τα φυσάει. Ναι. Ξέρεις τι είναι ο αστροφυσικός? Όχι. Κάνει διάφορες έρευνες και μελετά το σύμπαν και τα άστρα. Το σύμπαν, ναι. Ναι. Και ψάχνουμε το επιστημονικό φυσικό. Ναι, τι είναι ο αστροφυσικός? Δεν ξέρω. Είναι και κάτι το τι θα ξανασκεφτεί. Είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με το σύμπαν και τα αστέρια, τις αποστάσεις μεταξύ τους, τις θέσεις τους, τις σχέσεις τους σε σχέση με τη Γη. Αυτό έχω στο μυαλό. Ο αστροφυσικός είναι ένας επιστήμονας που καλύτερη δουλειά δεν είχε από το να κοιτάει τα αστέρια και να ερμηνεύει την κίνησή τους. Δεν έχω ιδέα. Κάποιος επιστήμονας, ξέρω. Ναι. Κανονικός ή δε μη? Κανονικός, πιστεύω. Ναι. Που θα ασχολείται με αστρονομία. Κάτσε να το πω εγώ καλύτερα. Αστροφυσικός είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, με αστήρευτη περιέργεια για το πώς δημιουργήθηκε και πώς εξελίσσεται το σύμπαν. Ένας άνθρωπος και επιστήμονας, ανεξαρτήτως φίλου, που κάθε μέρα κάνει το χόμπι του και βασανίζεται με την ανάλυση δεδομένων. Κάθε μέρα και όλη μέρα. Εξερευνά το διάστημα και τους φυσικούς νόμους που το διέπουν. Και μερικές φορές φοράει γκίκι μπλουζάκια και λέει μηδενιστικού τύπου αστεία. Το εργαστήριό του είναι ένας υπολογιστής. Τα εργαλεία του, η φυσική, τα μαθηματικά, τα τηλεσκόπια και ο προγραμματισμός. Τα δεδομένα, αυτά προέρχονται από τηλεσκόπια σε όλη τη Γη αλλά και το διάστημα. Και τα προσομοιωμένα δεδομένα από θεωρητικά μοντέλα για το πώς λειτουργεί το σύμπαν μας. Πώς μπορεί όμως κάποιος να γίνει αστροφυσικός και να κάνει ενεργή έρευνα στην αστροφυσική? Το πρώτο στάδιο είναι το προπτυχιακό στη φυσική, η σχετικό κλάδο, και μετά ένα μαστεράκι στην αστροφυσική για την ειδίκευση. Αν η ειδίκευση έχει γίνει στο προπτυχιακό με κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα, μπορεί να προσπεράσει το μάστερ και να πάει κατευθείαν στην εξειδίκευση με το βαρυσήμαντο διδακτορικό, που του βγάζει την ψυχή και λίγο πριν το τέλος σκέφτεται «Τι ήθελα και το άρχιζα». Σαν ένας δόκτωρ πλέον αρχίζει το βασανιστικό ταξίδι της έβρεσης μεταδιδακτορικού, της διαρκούς έρευνας και δημοσίευσης αποτελεσμάτων, με σκοπό μια πολυπόθητη μόνιμη θέση σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο, ώστε να μην ενωμάς μια βαλίτσα στο χέρι και να πηγαίνει από χώρα σε χώρα κάθε 2-3 χρόνια. Αλλά όσο κι αν τον πονάει, το αγαπάει αυτό που κάνει. Είναι σαν γενευτικό το διάστημα. Οι γνώσεις που προσκομίζει είναι τόσο σφαιρικές: φυσική, μαθηματικά, προγραμματισμός, εμπειρία σε ομιλίες, σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων, οργάνωση συνεδρίων, εμπειρία στην εκπαίδευση, καθώς και άλλα πολλά. Και μερικές φορές καλείται να προβλέψει και το μέλλον, όταν κάνει αιτήσεις για χρήματα, για να συνεχίσει την έρευνά του, για παράδειγμα. Και αν δεν τα καταφέρει στην έρευνα λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, τότε βγαίνει στην αγορά εργασίας, σε εταιρείες, για παράδειγμα, για ανάλυση δεδομένων των καταναλωτών, με χρήση αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, το κάνει και αυτό. Έτσι μπορεί να σας πει με αστρονομική ακρίβεια ποια προϊόντα θα αγοράσετε και ποιες ταινίες θα δείτε πριν καν το αποφασίσετε. Μην νομίζετε όμως ότι έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα με όλες αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες. Είναι πολύ ταπεινός, γιατί γνωρίζει τη θέση του στο σύμπαν και ότι δεν είναι κάτι το μοναδικό. Το μόνο που θέλει και αγαπά περισσότερο απ' όλα είναι να μελετά το αχανές σύμπαν και τα συστατικά του, για να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το πολύπλοκο πράγμα που μας περιβάλλει. Άμα σου πει κάτι ένας αστροφυσικός, θα το πιστέψεις, ας πούμε? Σε καμία περίπτωση. Ούτε εγώ. Ευχαριστώ πολύ.